Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα αυτά τα καλάθια. Έχουμε νέα καλάθια, κυρίες και κύριοι. Μετά το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο γνωρίζουμε όλοι, και το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο μεσολάβησε. Έχετε τώρα το καλάθι το Πασχαλινό και το καλάθι του Νονού, το οποίο είναι σε εφαρμογή από την Τετάρτη, 29 του μήνα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον γραμματέα του νέου ΙΝΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα κύριε Τζεμιδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ξεκίνησε το καλάθι του Νονού τώρα κύριε Γεωργιάδη, έπεται και το καλάθι του Πάσχα. Πολλά καλάθια πάλι μαζεύτηκαν, έτσι? Ακριβώς, πολλά καλάθια. Ουσιαστικά όλα αυτά είναι παραλλαγές του βασικού καλαθιού του νοικοκυριού, το οποίο έχει ξεκινήσει τη λειτουργία, είμαστε στην 20η εβδομάδα. Είναι ποικίλες οι αντιδράσεις των καταναλωτών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι είναι ένα πετυχημένο έργο, πετυχημένο μέτρο. Αυτό προσπαθεί να επικοινωνήσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές, σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση και την προσωπική τη δική μου και των υπόλοιπων εκπροσώπων του καταναλωτικών ενώσεων, έχουν τελείως διαφορετική άποψη και υποστηρίζεται αυτό και από δημοσκοπήσεις αλλά και από έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με την ικανοποίηση και τον βαθμό ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας που έχει το συγκεκριμένο μέτρο. Μάλιστα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε γενικότερα μια πάλι ανταπόκριση, διότι υπάρχουν και κάποια προϊόντα πάλι και στο καλάθι του Νονού, όπως λαμπάδες κτλ. Στο καλάθι του Πάσχα, από την άλλη, να πούμε ότι δεν θα έχουμε κατσίκι, κάτι τέτοιο, αρνί, κάτι τέτοιο, διάβασα, κύριε Γεωργιάδη. Ισχύει αυτό? Μέχρι να αποφασιστεί, γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, υπάρχει ένα ζήτημα με τις τιμές των αμνοερυφείων. Έχει τριπλασιαστεί το κόστος σε καλαμπόκι, σε τριφύλι. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται σε σχέση με πέρσι. Το κόστος των ζωοτροφών έχει τριπλασιαστεί. Οπότε αυτό αναγκαστικά οδηγεί τις τιμές στα εντόπια αμνοερύφεια προς τα πάνω, σχεδόν στα ύψη. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα εκεί και υπάρχει ένα ζήτημα ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό το καλάθι. Θα είναι στα σούπερ μάρκετ, θα είναι και στα κρεοπολία, θα έχει με κριτήριο το τζίρο. Τώρα βλέπετε εδώ, ας πούμε, στο καλάθι του Νονού, κατά αντιγραφή του καλαθιού του Άγιου Βασίλη, μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις με 1 εκατομμύριο τζίρο. Ακόμη και μικρότερα καταστήματα, κατ' επιλογή και σε όχι σε όλες τις κατηγορίες. Άρα περισσότερο επικοινωνιακό είναι αυτό η προώθηση που γίνεται για το συγκεκριμένο μέτρο, παρά ουσία. Η δική μας εκτίμηση είναι αυτή. Μάλιστα. Πάντως πλησιάζουμε τώρα και προς το Πάσχα, κύριε Γεωργιάδη, με θα λέγαμε ένα πάλι πλούσιο ή φτωχό πασχαλινό τραπέζι. Πώς το βλέπετε και από την εικόνα που έχετε εσείς? Πώς το βλέπουμε? Θεωρητικά είναι ένα μέτρο συγκράτησης των τιμών. Πιστεύουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ότι θα είναι ακόμη πιο φτωχικό το τραπέζι σε σχέση με πέρσι. Γιατί έχουμε μεν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Έχουμε τώρα για τον Φεβρουάριο, είναι σε αιτήσια βάση το 6,5% από το 7,3% που ήταν τον Ιανουάριο του 2023. Αλλά σύμφωνα με μετρήσεις της Elstat, έχουμε αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Για το Φεβρουάριο του 2023 είχαμε αύξηση κατά 15% πλέον της αύξησης του 14,1% που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2023. Άρα σωρευτικά, από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 30% σχεδόν. Μάλιστα, που δεν μπορεί να καλυφθεί από την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10%. Αυτό ακριβώς, και είναι μεγάλο το ποσοστό, κύριε Γεωργιάδη. Έτσι δεν είναι μικρό σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αναμένουμε να δούμε. Έχουμε και το επίδομα προσωπικής διαφοράς που δόθηκε στους συνταξιούχους, ήδη έχει καταβληθεί. Αν βοηθήσει ενδεχομένως και αυτό λίγο την κατάσταση, θα το δούμε. Βέβαια, το τι ακριβώς θα γίνει. Αν μου επιτρέπετε, έχουν και καταγγελίες από καταναλωτές ότι διαπιστώνουν παραβατικές συμπεριφορές, αποκλίνουσες συμπεριφορές σε σχέση με την προστασία του καταναλωτή, δηλαδή φαινόμενα σχροκέρδειας, φαινόμενα εναρμόνισης, πρακτικές εναρμόνισης τιμών. Δεν επαρκούν οι έλεγχοι παρά τα όσα διατείνεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κύριος Υπουργός. Η αρμόδια υπηρεσία, η Δημαία, αποτελείται από 70 υπαλλήλους όλο και όλο σε όλη την επικράτεια. Ξέρετε πόσα πρόστιμα επέβαλε το Φεβρουάριο του 2023? Ύψους 66.000 ευρώ σε 23 επιχειρήσεις. Το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία υπογραφή, είναι 984.000. Τώρα αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό.
Έτσι, και σωστά. Ποια θα παρακολουθήσει, το καλάθι του Νονού, το καλάθι του Πάσχα, το καλάθι του νοικοκυριού που εξακολουθεί να τρέχει κανονικά με τις επιχειρήσεις? Δηλαδή κάπου έχουμε χάσει το λογαριασμό με τα πολλά καλάθια. Και δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να παρακολουθούνται αν εναρμονίζονται, αν δηλώνουν σωστά τις τιμές, αν σύμφωνα στο ή καταναλωτής είναι. Ναι, μεν ψηφιοποιημένα είναι όλα αυτά, αλλά πρέπει πίσω από τους υπολογιστές, πίσω από την τεχνολογία, ας μην γελιόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι και υπάλληλοι που πρέπει να το υποστηρίζουν. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης αυτόματα να βγαίνουν τα δεδομένα και να επιβάλλονται πρόστιμα. Άρα είναι η φυσική απερουσία των ελεκτών απαραίτητη. 70 ελεκτές όλη την Μικράτεια, τι να πρωτοκάνουν. Σωστά, σωστά. Από την άλλη, κύριε Γεωργιάδη, να προσέχουμε και το υγειονομικό κομμάτι τώρα, το Πάσχα. Έτσι, εξίσου πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Να προσέχουμε τι καταναλώνουμε, τι αγοράζουμε, έτσι, σαν καταναλωτές. Ακριβώς, γιατί και οι καταναλωτές και οι έμποροι. Οι έμποροι για να συγκρατήσουν τις τιμές και οι καταναλωτές, επειδή πολλές φορές δεν επαρκεί το εισόδημα το διαθέσιμο, καταλήγουν σε φθηνότερες λύσεις. Οι φθηνότερες λύσεις μπορεί να μην είναι ποιοτικές. Μπορεί να έχουμε ακόμη και καταγγελίες για λιωμένα τρόφιμα. Για έτσι μια τάση που υπάρχει συμπίεση για να μπορέσει να πουλήσει κάποιος επαγγελματίας. Κακές πρακτικές, κακοί επαγγελματίες, δεν είναι η πλειοψηφία των επαγγελματιών αυτή, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, πέραν σε σχροκέδρες δηλαδή, και όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, αλλοιωμένων τροφίμων, που πρέπει οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μπορούν να κάνουν καταγγελία ανώνυμη στο 1520, είναι τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου διαπιστώσουν τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές ή φαινόμενα αλλοίωσης προϊόντων ή για τροφικές δηλητηριάσεις οτιδήποτε. Έτσι. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ να σας ευχαριστήσω μία ακόμη φορά για αυτή τη συζήτηση την οποία κάναμε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.